Καμπανάκι για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα, χτυπούν οι αυξήσεις στα επαγγελματικά τιμολόγια, την ώρα που η ακρίβεια στο ράφι χτυπά κόκκινο. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, μια συσκευασία 375 γραμμαρίων κοστίζει από 2,66 μέχρι και 3,88 ευρώ, ενώ στις Βρυξέλλες είναι μόλις στα 2 ευρώ και 27 λεπτά. Η διαφορά στο ίδιο προϊόν κυμαίνεται από 17 μέχρι και 70% διαφορά. Βούτυρο γνωστής εταιρείας στο Λονδίνο κοστίζει 12 ευρώ και 18 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα ο καταναλωτής θα το βρει από 13 ευρώ και 46 λεπτά μέχρι και 17 ευρώ και 51 λεπτά το κιλό. Αυξήσεις που φτάνουν και ξεπερνούν το 60% μέσα σε λίγους μήνες καταγράφονται στα απορρυπαντικά προϊόντα με την ακρίβεια να στίβει στο πορτοφόλι των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, δύο απορρυπαντικά 30 μεζούρες κόστησαν το 2022 9 ευρώ και 98 λεπτά, δηλαδή 0,166 λεπτά η μεζούρα, ενώ σήμερα τα ίδια προϊόντα κοστίζουν 12 ευρώ και 37 λεπτά, δηλαδή 0,21 λεπτά η μεζούρα. Απορρυπαντικά άλλης εταιρείας κόστιζαν το 2022 δύο προϊόντα με 26 μεζούρες 9 ευρώ και 98 λεπτά, δηλαδή 0,19 λεπτά η μεζούρα, και σήμερα κοστίζει το ίδιο προϊόν 12 ευρώ και 49 λεπτά, δηλαδή 0,24 λεπτά η μεζούρα. Έχει διαπιστωθεί ότι σε κατηγορίες προϊόντων τα ίδια ακριβώς προϊόντα, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ελληνικής παραγωγής, ελληνικών εταιριών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλούνται ακριβότερα σε σχέση με την Ελλάδα. Ένα παράδειγμα έχουν φέρει ως προς τα απορρυπαντικά, που εκεί η διαφοροποίηση ότι πωλείται ακριβότερα στην Ελλάδα αυτό το είδος των προϊόντων ανέρχεται από το 114 έως και το 361% ακριβότερα, δηλαδή την ίδια συσκευασία, την ίδια μάρκα απορρυπαντικού μπορεί να την πάρεις στη Γερμανία τρεις φορές φτηνότερα σε σχέση με την Ελλάδα. Την ίδια ώρα πρόβλημα φαίνεται πως υπάρχει και με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς ένας φούρνος με 5.000 κιλοβατόρες τον Οκτώβρη κλήθηκε να πληρώσει λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος 770 ευρώ, ενώ ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα σκαρφαλώσει το μήνα Νοέμβριο στα 1.010 ευρώ. Θετικό είναι ότι οι φουσκωμένες επιδοτήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας στα κεντακιακά τομολόγια κλείνουν ένα μέτωπο που πήγε να ανοίξει τα νοικοκυριά. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατόρα ανεβαίνουν από τα 15 σε 25 λεπτά τον Νοέμβριο, συν 66% σε σχέση με τον Οκτώβριο, απορροφώντας όλες τις αυξήσεις των παρόχων. Κοιτάξτε, τις επόμενες ημέρες μέχρι τέλος του μήνα, αυτό που μπορώ να σας πω επιπλέον, θα έχουμε ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, κ. Σκυλακάκη, περιβάλλοντος και ενέργειας, για κάποιες αυξήσεις που υπάρχουν στο ρεύμα, περισσότερες ανακοινώσεις για περαιτέρω στήριξη. Η κατάσταση, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για ένα δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Η κρίση αυτή, σε αυτή την φάση, δημιουργεί φόβους, αλλά δεν έχει πραγματική επιρροή, φυσική επιρροή στις ροές. Αλλά η πιθανή διεύρυνση της κρίσης είναι αυτό που προκαλεί την άνοδο των τιμών. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα επηρεάσει. Θέλω να σας πω όμως το εξής, ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στη Δυτική Ευρώπη, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα διότι δεν έχω στοιχεία, στη Δυτική Ευρώπη έχουν φτάσει λοιπόν στο 97% πληρότητα. Οι δεξαμενές τους λοιπόν είναι γεμάτες. Βρίσκονται δε κατά, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 11 ή 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα πάνω από το στόχο τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τις προβλέψεις τις μετεωρολογικές, ο χειμώνας στην Ευρώπη θα είναι, έτσι όπως λένε, ζεστός ή τουλάχιστον όχι βαρύς. Οπότε δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη θα δει καταστάσεις πανικού. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, οπωσδήποτε αυξήσεις της τάξης του 15% μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα προκαλούν κλειδονισμούς, όπως καταλαβαίνετε, στις οικονομίες και μάλιστα στις πιο αδύναμες οικονομίες όπως είναι η δική μας.